Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι η Μαρία και σήμερα τα Ρωμάνια και εγώ θα σας παρουσιάσουμε ένα full face makeup με τα προϊόντα της Burberry. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνουμε πως η Burberry, εκτός από τις εξαιρετικές φόρμουλές της και τη γενικότερη ποιότητα των προϊόντων της, αποτελεί μια εταιρεία που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παραγωγής, καθώς μιλάμε για υποαλλεργικές φόρμουλες. Πάμε να ξεκινήσουμε! Προετοιμάζω το πρόσωπό μου για το foundation με την Fresh Glow Luminous Skin Perfecting BB Cream στην απόχρωση medium. Μία φόρμουλα που εμπεριέχει ελάχιστο χρώμα, ενυδατώνει, προσφέρει μία φυσική λάμψη στο δέρμα, ενώ παράλληλα προστατεύει από τον ήλιο χάρη στο SPF 20. Συνεχίζουμε με το Velvet Foundation στην απόχρωση 206. Απλώνω το προϊόν με το πινέλο Makeup νούμερο 1402 της Real Techniques. Πρόκειται για ένα ενυδατικό προϊόν βάσης, ελαφριάς προς μέτριας κάλυψης, που αποδίδει ματ φυσικό αποτέλεσμα. Φωτίζουμε την περιοχή των ματιών με το Cashmere Concealer Porcelain στην απόχρωση 01. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε τις ατέλειές μας, θα δώσουμε φως στα σημεία που χρειαζόμαστε, ενώ το εμπνευσμένο από σκοτσέζικο κασμίρι απλικατέρ εφαρμόζει σαν χάδι τη φόρμουλα. Οριστικοποιώ την εφαρμογή με το Miracle Complexion Sponge 1566 της Real Techniques. Η Siri Luminous Pressed Powder Porcelain στην απόχρωση 11 και το πινέλο πούδρας νούμερο 1401 της Real Techniques θα σταθεροποιήσουν τέλεια τη βάση μου. Ώρα για το eye makeup και ξεκινάω από τα φρύδια. Χρησιμοποιώ το Effortless Eyebrow Definer στην απόχρωση Sepia 02. Ένα μολύβι διπλής όψης που από τη μία πλευρά φέρει το χρώμα και από την άλλη το ειδικό χτενάκι που θα κάνει το ιδανικό blend. Για πιο καθαρό και sharp αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιήσω το πινέλο φρυδιών της Milva με λίγο από το Cashmere Concealer περιμετρικά των φρυδιών. Ένα μικρό tip για τις φορές που δεν έχετε eye primer στη διάθεσή σας είναι να χρησιμοποιείτε το Liquid Concealer στο κινητό σας βλέφαρο. Παίρνω λοιπόν την Wet n Dry Eye Color Glow Shadow στην απόχρωση Gold Pearl 001 με το Eye Shade πινέλο της Real Techniques από το σετάκι Eye Shade & Blend 1529 και εφαρμόζω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Έπειτα δημιουργώ βάθος στο βλέμμα τοποθετώντας την απόχρωση Rosewood 202 με το Blend Brush πινέλο της Real Techniques στην κόγχη και την εξωτερική γωνία του ματιού. Ενδιάμεσα και ως transition color θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Nude 002 με το Blend Brush πινέλο της Real Techniques. Τώρα θα ζεστάνω το συνολικό αποτέλεσμα περνώντας την απόχρωση Rose Pink 201 από την κόγχη και την εξωτερική γωνία με το Blend Brush πινέλο της Real Techniques. Με το πινέλο σκιάς της W7 νούμερο 04 παίρνουμε την απόχρωση Mulberry 24 και την τοποθετούμε κυρίως στην εξωτερική γωνία και σβηστά προς τα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα ντεγκρατάρισμα στα χρώματα του μακιγιάζ μας. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ ξανά την Gold Pearl 001 με το Eye Shade Brush πινέλο της Real Techniques και δίνω έμφαση κυρίως στη μέση και την εσωτερική γωνία του ματιού. Με ένα flat πινέλο σκιάς παίρνουμε την απόχρωση Mulberry 24 και την τοποθετούμε στην κάτω γραμμή του ματιού. Επόμενο στάδιο, eyeliner. Χρησιμοποιώ το Effortless Long Lasting Precision Liquid Eyeliner στην απόχρωση Chestnut Brown 02. Μπορώ να πω πως είναι το αγαπημένο μου σκούρο καφέ eyeliner, καθώς το απλικατέρ του σε βοηθάει να δημιουργήσεις το τέλειο cut eye, ενώ η φόρμουλά του είναι εξαιρετικά σταθερή και έντονα pigmented. Ολοκληρώνουμε τα μάτια με την Bold Lash Mascara στην απόχρωση Chestnut Brown 02. Ένα έντονο αλλά φυσικό καφέ μάσκαρα που κυριολεκτικά απογειώνει το βλέμμα. Πάμε τώρα να ζεστάνουμε τη βάση μας. Θα χρησιμοποιήσω το Natural Bronzer στην απόχρωση Summer Glow 04 σε συνδυασμό με το Sculpting Brush 1432 της Real Techniques. Δημιουργώ το contouring μου όπως δείξαμε στο πρώτο μας βίντεο και το μαλακώνω με το πινέλο Rouge 1407 της Real Techniques. Περνάμε στο Highlighter. Χρησιμοποιώ το Spring Summer Runway Palette στην απόχρωση Nude Gold 02.
Με το Setting Brush 1413 πινέλο της Real Techniques εφαρμόζω στα ψηλά σημεία του προσώπου, ενώ με το Blend Brush πινέλο της Real Techniques τοποθετώ το προϊόν στην εσωτερική γωνία του ματιού. Δεν έχει δημιουργήσει τεράστια διαφορά? Τελικό στάδιο, χείλη. Με το Lip Definer στην απόχρωση Nude Beige δημιουργώ το περίγραμμα, ενώ χάρη στην απαλή και κρεμώδη φύτου μπορώ να γεμίσω πολύ εύκολα το εσωτερικό των χιλιών, πράγμα που θα σταθεροποιήσει περισσότερο το αποτέλεσμα. Συνεχίζω με το Lip Liquid Velvet στην απόχρωση Light Nude 01. Ένα ενυδατικό matte lipstick που σε συνδυασμό με το Lip Glow Natural Lip Gloss στην απόχρωση Nutmeg 10 θα δώσει ένα τέλειο juicy effect. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα like από κάτω, βρείτε το website και τα social media των Aromania και φυσικά μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές εντελώς δωρεάν σε αυτό εδώ το κανάλι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλιά!